Πάτε το πρώτο link που θα βρεις στο description για να μπεις στο fifacoin.com, στο οποίο μπορείς να αγοράσεις FIFA 18 coins για όλες τις κονσόλες, δηλαδή PS4, Xbox One και PC, σε πάρα πολύ οικονομικές τιμές. Και βάζοντας το promo code CARPOUZIS, θα έχεις 5% έκπτωση σε όλες τις αγορές σου. Οπότε μην αργείς, μπες στο fifacoin.com και πάρε πολλά coins για να πάρεις τους αγαπημένους σου παίκτες. Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο CARPOUZIS FETA Gaming και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Σήμερα παίζουμε draft και σήμερα κάνω πρώτη φορά βίντεο μου με το καινούριο μικρόφωνο, το Razer Siren X, το οποίο μόλις μου ήρθε και μπορώ να ξανακάνω βίντεο με κανονικό μικρόφωνο. Θέλω να μου πείτε γνώμη σας από κάτω για το μικρόφωνο, είναι το ίδιο, καλύτερο, χειρότερο, οτιδήποτε το προηγούμενο. Απλά έτσι να μάθω. Πριν μπούμε στο σημερινό draft, παρόλα αυτά έχουμε να πάρουμε κάποια πράγματα τα οποία μου στείλατε. Μου στείλατε έναν loan Thiago Silva, center back, που είναι πολύ τούμπανος. Έναν Alderweireld center back, που είναι επίσης τούμπανος. Έναν Lacazette center back. Και τρεις ίδιες μπάλες. Α, δεν είναι ίδιες, οκ. Okay. Οπότε τα κρατάμε όλα. Τα βάζουμε όλα στο club. Τέλεια. Τρεις loan παίκτες. Ευχαριστώ πολύ για τα δώρα σας. Ξαναλέω και μου πήρατε κάτι άλλο δώρα, κάτι extra slots, κάτι τέτοια. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσους μου τα πήρατε. Να είστε καλά. Επίσης έχουμε να ρίξουμε και πολλά packs, αλλά θα τα ανοίξω όλα, λοιπόν δεν θα κάνω. Έχετε ήδη δει λογικά στον τίτλο ότι λέει το τελευταίο draft για φέτος, κάτι τέτοιο θα γράψει στον τίτλο λογικά. Ο λόγος που είναι αυτό είναι γιατί τις επόμενες μέρες θα υπάρξουν κάποια πράγματα που θα δείτε στο YouTube, τα οποία δεν θα μου επιτρέψουν να ασχοληθώ και με FIFA κτλ. Έτσι από αυτό μέσα στις γιορτές θα λέει από πολλές μέρες κτλ. Οπότε δεν θα είμαι πολλές μέρες σπίτι, οπότε δεν θα μπορώ να κάνω ένα record. Οπότε αποφάσισα να κάνω κάποια συγκεκριμένα βίντεο που να κάνω από εδώ και πέρα που θα τα δείτε και θα τα περιμένετε και θα σας αρέσουν πάρα πολύ. Και να επιστρέψω στο FIFA από αρχές Ιανουαρίου. Από 2 Ιανουαρίου, 3 Ιανουαρίου, πόσο είναι, 3 θυμάμαι. Από την 3η που ξεκινάει ο Ιανουάριος, νομίζω είναι 2 Ιανουαρίου, να ξεκινήσουμε ξανά το FIFA κανονικά. Και γι' αυτό λόγο λοιπόν αυτό είναι το τελευταίο FIFA βίντεο για το 2017. Και όσα packs είναι, δεν έχω ανοίξει ακόμα, γιατί έχω ήδη 6 packs που δεν έχω ανοίξει. Θα έρθουν πολλά ακόμα γιατί θα έρχονται κάθε εβδομάδα, κάθε Δευτέρα θα έρχονται καινούρια. Θα ανοιχτούν όλα σε ένα βίντεο ή θα τα κάνω record κάθε φορά μόλις έρχονται την πρώτη μέρα της εβδομάδας. Και στο τέλος θα ανεβάσω όλα μαζί σε ένα βίντεο, μαζί με ένα match, ξέρω εγώ. Οπότε όλα τα pack openings αυτών των εβδομάδων και όλα τα rewards που είναι να πάρουμε αυτές τις εβδομάδες και από τον draft αυτό και τα rewards τα weekly που θα έρχονται μετά, θα δείτε όλα μαζί σε ένα βίντεο μόλις μπει ο νέος χρόνος, το 2018, δηλαδή στο πρώτο FIFA βίντεο. Δηλαδή θα έχουμε ένα pack opening με γύρω στα κοντά στα 20 packs υπολογίζω. Δηλαδή αν πούμε θα πάρω και σήμερα 3 και να κοντά στα 20 packs, ξέρω εγώ, θα είναι νομίζω. Συν κάποια rewards που. Κάπου εκεί θα είναι, εν πάση περιπτώσει. Για την ώρα θα συμπληρώσω και την OP squad με τον Thiago Silva, και αυτό θα ακολούσε και στη Βραζιλιάνικη squad, πολύ ωραία. Αλλά θα το συμπληρώσω απλά έτσι για το γαμό του. Αν και. Όχι, δεν λέει. Δεν λέει, εντάξει, το γαμίζει πάρα πολύ. Ο Thiago Silva μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κανονική squad όταν ξαναπαίξουμε seasons. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε σήμερα draft, γιατί για draft είναι το βίντεο, δεν χρειάζεται να ασχοληθώ με τα υπόλοιπα. Απλά ήθελα τα πω όλα αυτά για να ξέρετε πως για 2 εβδομάδες δεν θα βλέπετε FIFA από εδώ και πέρα. Οπότε ναι, αυτά. Πάμε να παίξουμε το σημερινό μας draft. Πρέπει να αγοράσω FIFA points, κάτι που δεν θυμόμουν. By the way, να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή που κάνω το βίντεο είναι η ώρα 6 το πρωί και είμαι από σερί και είμαι πολύ κουρασμένος, αλλά δεν πειράζει. Μπαίνουμε λοιπόν στο draft το σημερινό για να δούμε τι συστήματα θα μας βγάλει. Πολλοί μου είπατε ότι είμαι πολύ μαλάκας που είχα παίξει με 3 αμυντικούς, οπότε απορρίπτουν τα συστήματα με 3 αμυντικούς. Θα πάμε εδώ πέρα. 4-1-2-1-2. Πολύ ωραίο σύστημα, πάρα πολύ μου αρέσει. Πάμε με αυτό το σύστημα λοιπόν και για να δούμε τι θα επιλέξουμε για captain. Έχουμε να επιλέξουμε μεταξύ Ρονάλντο και Νεϊμάρ. Θα επιλέξουμε και άλλους βασικά. Θα πάω με Ρονάλντο. Να πάω με Ρονάλντο. Είμαι Νεϊμάρ. Όχι, Νεϊμάρ δεν μπορώ να χτυπήσω κάτι καρέο. Θα πάω με Ρονάλντο. Θα πάω με Ρονάλντο. Οκ, πάμε με Ρονάλντο. Ω, καμ, οκ. Μας ήρθε ο Ασένζιο, ο οποίος είναι πολύ κομπλέ. Κάνει perfect link με τον Ρονάλντο. Will do, of course, will do. Πάμε striker για να δούμε. Θα μας βάλει κάτι πολύ ακραίο και καλό. Δεν κάνει κανένας link, οπότε θα πάω με αυτόν που προτιμώ πιο πολύ. Και νομίζω θα πάρω Rashford λόγω του pace και ότι δεν ξέρω. Λογικά δεν θα χρησιμοποιηθεί καν, αλλά δεν πειράζει. Τον βάλουμε εκεί πέρα και βλέπουμε. Και πάλι δεν μας έβγαλε κάποιον που μπορώ να χρησιμοποιήσω. Θα πάρω Welbeck για να κάνει link με τον άλλο striker. Μπα και παιχτεί κανένα πολύ ακραίο hybrid με μόνο του striker να κάνουν link. Δεν ξέρω. RM, για να δούμε. Λοιπόν, έχουμε ένα από ισπανικό πρωτάθλημα, αλλά έχουμε πολύ καλού από άλλα πρωταθλήματα. Έχουμε πολύ καλού από αγγλικό πρωτάθλημα που κάνουν επίση link και του προτιμώ. Αλλά όχι, α το πάμε με ισπανικό πρωτάθλημα. Δεν είναι καλό παίκτη, βέβαια είναι κακή επιλογή, αλλά δεν πειράζει. Θα τον πάρουμε για να γίνει το link με ισπανικό. Πάμε RB που πήγα κατά λάθο RB βέβαια. Αλλά έχουμε ισπανικό πρωτάθλημα. Αυτόν τον Μάλο, μια χαρά. Πάμε left back λοιπόν, μια και πήγαμε από εκεί. Left back, ναι, μεν δεν έχουμε από το Ισπανικό από ό,τι βλέπω. Α, όχι, έχουμε από το Ισπανικό. Και Πορτογάλο, αλλά λογικά perfect link, έτσι. Τέλεια. Τέλεια. Perfect link και εκεί πέρα. Ρονάλντο έχει ήδη πολύ καλό chemistry. CDM για να δούμε τι θα μπορέσει να μας βάλει, αν θα μπορέσει να μας βάλει κάτι καλό. Ο καλύτερος που μας βγάζει είναι ένας τυπάς που έχει 48 pace. Αυτό είναι πολύ κακό. Ναι, αναγκαστικά αυτόν. 48 pace, αλλά τι να κάνουμε. Δεν έχουμε κάποια καλύτερη επιλογή. Για να δούμε τα center back τι θα μας βγουν. Α, μου βγήκε Φερνάντες που κολλάει τέλεια. Μια χαρά, μια χαρά, Φερνάντες. Οκ, η squad δεν είναι πολύ καλή βέβαια, αλλά θα ελπίσουμε στα subs μπας και μας βάλει τίποτα ακραίο. Οκ, κανένας από ισπανικό πρωτάθλημα. Θα πάρω απλά τον Αστόρι για το γαμό το έτσι. Όχι γιατί με χρησιμεύει κάπως, αλλά δεν πειράζει. Για τερματοφύλακα έχουμε πάλι επιλογή να πάρουμε τον Τεχέα. Και εφόσον δεν έχουμε κανέναν από το ισπανικό πρωτάθλημα, θα πάρουμε Τεχέα inform. Οκ, ο οποίος κάνει και link με τον. Α, κάνει και link εδώ, οπότε. Το μπλε.
Εντάξει, δεν είναι εντελώς άκυρος. 88 chemistry. Πρέπει να βελτιωθεί οπωσδήποτε το chemistry και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Για να δούμε τι έχουμε στα subs. Πήραμε έναν από το ισπανικό πρωτάθλημα, οπότε μας ανεβάζει 6 το chemistry. Βέβαια, αρκετά χειρότερος, αλλά δεν πειράζει. Μας ανεβάζει το chemistry σε σημείο που θα μπορούμε να κάνουμε κατοστάρι με έναν καλό τέτοιο. Ω, και έχουμε Βαράνε. Και Καρβαχάλ. Καρβαχάλ, Βαράνε. Και Αφελικουέτα έχουμε. Ο οποίος είναι και Ισπανός και από το αγγλικό πρωτάθλημα. Ωραία, θα πάρουμε Αφελικουέτα. Αφελικουέτα, center back, ναι. Βοηθάει πάρα πολύ. Κάνει και link με την τροφιλάκια και μας πάει εκατοστάρι χωρίς προσπάθεια. Οπότε είμαστε πολύ κομπλέ εδώ πέρα. RM Κουαδράδο, ο οποίος δεν μας βοηθάει πουθενά, δεν κάνει link πουθενά εκεί πέρα. Θα πέσει πολύ, αλλά ας τον έχουμε για super sub ίσως. Δεν ξέρω, θα δούμε. Μπορεί να μας χρησιμεύσει κάπως. Welcome Messi. Εντάξει, έχει και άλλους παίκτες που θα μπορούσα θεωρητικά να πάρω, αλλά εντάξει, δεν θα το συζητάμε. Messi. Έχεις μπει εκεί πέρα, αδερφέ μου. Μείον ένα chemistry στα αρχίδια μας. Έχουμε Messi και Ronaldo στα άκρα. Οκ, okay, ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να μας τύχει. Τώρα θέλω μόνο βελτίωση λίγο στα right και left back για έναν CDM. Αν μπορέσω να βρω κάτι από αυτά να κάνω καλύτερο, θα είναι πολύ κομπλή η φάση. Και μου βγάλε τόσο καλούς παίκτες, αλλά δεν μπορώ να τους χρησιμοποιήσω. Θα πάρω. Μπορώ να πάρω βάλε. Ναι, αίρεση. Μπορώ να κάνω αυτό. Πέφτει λίγο γιατί κάνει link ακόμα και είναι πολύ καλύτερος. Οπότε. Θα δούμε, θα δούμε. Θα βάλω και manager και βλέπουμε. Οκ. Μάλιστα, οκ. Μου βάλε από Ισπανικό πρωτάθλημα 2 και Ισπανούς, αλλά είναι και οι 2 για RM που δεν χρειάζονται πρακτικά. Οπότε θα πάρω απλά έναν έτσι για αλλαγή. Οκ. Δεν μας ήρθε κάτι. Τι λέω, ρε μαλάκα. Παραλίγο να μην το βλέπω, ρε μαλάκα. Παραλίγο να μην έβλεπα το Σουάρες. Εννοείται πως θα γίνει αυτό. Και βασικά θα βάλω Welbeck αντί για Rashford εκεί πέρα. Θα είναι λίγο μοναχούλης εκεί πέρα ο striker. Μήπως αυτή η αλλαγή είναι πολύ κομπλέ. Γιατί ότι πας εντάξει έχει 85 shooting. Μια χαρά μου κάνει για striker. Και ένα Sensio εδώ και ένα Sisko μπροστά. Νομίζω ότι είμαστε μια χαρά. Αν και όχι. Καμ. Όχι, είναι εντελώς άλλη θέση. Όχι, άστο. Θα βάλουμε ένα κανονικό striker. Μπορούμε να τον αλλάξουμε βασικά. Θα δούμε. Ξέρεις κάτι, θα βάλω Sensio αντί για τον τυπά εδώ πέρα. Όχι, πέφτει πολύ το chemistry. Όχι. 99 βάζοντας και το τέτοιο θα πάει 100 στάρι ρε φίλε. Ωραία, θα παίξουμε έτσι φίλε. Έχω πολύ καλή σκουάντ. Έχω Messi, Ronaldo, Suarez, De Gea in form. Είμαι πολύ καλά σε σκουάντ. Είμαι πάρα πολύ καλά σε σκουάντ. Δεν χρειάζεται. Είμαι κομπλέ. Πιστεύω είναι η καλύτερη συνδυασμή που θα μπορούσα να κάνω. Νομίζω μπορούμε να πάμε στο match. Βάζουμε και ένα manager. Έτοιμος και ο manager. 100 και εμείς 96. 86. 186. Μια χαρά. Πάρα πολύ καλή σκουάντ πάλι. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα την εκμεταλλευτώ σωστά και όχι σαν την άλλη φορά. Πάμε να παίξουμε. Okay, μια εξίσου πολύ καλή σκουάντ. 85 rating 100 chemistry. Με έναν Informa Guero μπροστά, με Pogba στο κέντρο Inform, Dybala, Willian, πάρα πολύ όμορφη σκουάντ, πολύ καλή, De Gea επίσης στο τέρμα. Δύσκολη σκουάντ, πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Στη λέω να κάνω ένα super sub για να φύγει ο Γκαρσία για να μπει ο Ασένσιο. Οκ. Καλό θα είναι, ναι, οκ. Ας το κάνουμε. Δεν πειράζει, δεν είναι η βασική θέση, αλλά δεν πειράζει. Το chemistry το έχουμε ήδη χτίσει, είναι super sub, δεν πειράζει, είναι κομπλέ. Ρονάλντο! Πάμε, Ρονάλντο, σέντρα εκεί πέρα, όχι, τη βγάζει να το βλάκα, είναι εκεί πέρα ο Ίσκο γκολ. Γκολ ο Ίσκο στο 7-1-0. Μετά από τη σέντρα του Ρονάλντο, η οποία απέτυχε, ο τερματοφύλακας συνέστρωσε τον Ίσκο και απλά σκόραρε πολύ εύκολα. 1-0 στο 7 λοιπόν, ξεκινάμε πάρα πολύ όμορφα και πολύ ευχάριστα. Μπαίνουν και οι super subs τώρα και οι δικοί του και οι δικοί μου. Welbeck περνάει, βγάζει τη σέντρα, είναι και ο Messi. Messi κεφαλιά, δεν μπορεί, Messi ξαναπαίρνει την μπάλα. Όχι, η μπάλα φεύγει, όχι. Πολύ καλή ευκαιρία, μπορούσα να δώσω μια πάσα με το Messi, δεν ξέρω γιατί άργησε τόσο. Messi, έλα, Messi, ναι, δεν μπορεί να χάσει τίποτα. Messi, δεν μπορεί να χάνει την μπάλα, ρε μαλάκα, είσαι ο Messi, ρε μαλάκα. Ίσκο. Στον Welbeck, Welbeck ζουτάρει, δεν μπορεί. Welbeck, τι κάνεις, καθώς είναι δίπλα στην μπάλα. Όχι ρε, έλα ρε μαλάκα. Ήμουνα πάνω του, πως σούταρε ρε μαλάκα. Έλα ρε φίλε. Όχι ρε μαλάκα, γιατί περνάει έτσι ρε πούστη μου, γιατί περνάει έτσι, ξεκόλα ρε μαλάκα. Δεν θέλω να πάω στο μήχρονο πίσω να είμαι στο σκόρ ρε πούστη. Ίσκο, μέσα στην περιοχή σου τάρει ο Ίσκο, έλα ρε πούστη μου γάμο, τέτα τέτρε πούστη Ίσκο. Βάλτορ μαλάκα, Welbeck περνάει, βγάζει τον Ίσκο, Ίσκο πάμε το έχεις ρε πούστη Ίσκο. Ξεκόλα, γιατί με κάνουν outpace όλη η ομάδα του ρε μαλάκα, τι γίνεται. Ίσκο στο Βαλένθια, Βαλένσια πως το λένε, Βαλένσια σου τάρει, δεν μπορείς τέτα τέτρε πάλι. Βγάζει τέτρα ο Welbeck εκεί πέρα ποιος τον μπουτσο είναι, δεν μπορεί κανείς να πάρει την κεφαλιά, φεύγει πάλι η φάση λίγο πριν το ημίχρονο. Έλα ρε μαλάκα, σε έχω πιέσει τόσο, δεν μπορεί να παίρνει ένας έτσι. Έλα ρε μαλάκα, πούστη μου. 3-1 στο ημίχρονο ρε πούστη μου, γιατί πάλι έτσι ρε γαμώτο. Έλα ρε πούστη. Δεν πιστεύω ότι είναι δίκιο σκορ, απλά έχει κάνει 3 φάσεις ρε φίλε, 3 γκολ. Όχι, δεν έχω κάνει πολλές φάσεις, αλλά έχω χάσει αξιόλογες φάσεις ρε φίλε. Θα το γυρίσω οπωσδήποτε. Μέση περνάει, Μέση βγάζει τη σέντρα, είναι και ο Σουάρες. Σουάρες δεν μπορεί με την πρώτη, Σουάρες δεν μπορεί να βαρέσει δεύτερο σουτ.
Δύο φορές ό,τι αυτή τη φάση. Δύο φορές το γλίτωσα πολύ γρήγορα μέσα σε ένα κόρνερ. Το τρώγα έτσι πάω. Δεν ξέρω καν τι λέω, μαλάκα. Βέλμπεκ στο Σουάρες. Σουάρες μπαίνει με στην περιοχή, σουτάρει ο Σουάρες. Δεν μπορεί ο Σουάρες, πέφτει κάτω ο Σουάρες. Ξανασουτάρε, ξανασουτάρει ο Σουάρες γκολ. Με δεύτερη προσπάθεια έχασα κάθε ελπίδα, ρε φίλε. Το βάλω όπως Σουάρες. Μπράβο, ρε Σουάρες. Μπράβο, ρε Σουάρες. Με δεύτερη ευκαιρία το βάλω πούστη. 3-2 στο 55. Πάμε, γυρνάμε στο μάτς. Γυρνάμε στο μάτς κανονικά, δυναμικά. Σουάρες. Σέντρα είναι και ο Ρονάλντο. Ρονάλντο κεφαλιά γκολ. 3-3 στο 57. Σε 2 λεπτά ανατροπή. Γυρνάμε πίσω στο παιχνίδι. Είναι ξανά στο 0. 3-3. Ναι, ρε πούστη. Μπράβο, ρε Ρονάλντο να πούμε. Μπράβο, ρε πούστη. Να κάνουμε και καμιά αλλαγή, λες. Λοιπόν, να κάνουμε άλλη μια αλλαγή. Θα βάλω μέσα Ράσφορντ αντί για Βέλμπεκ. Έτσι για το γαμό του. Απλά έτσι για να φρεσκαριστεί ο striker να μπορεί να σκοράρει. Είναι λίγο νωρίς για να φρεσκάρουμε, αλλά δεν πειράζει. Ράσφορντ μόλις μπήκε στο match. Πάει μπροστά. Βγάζει τον Ρονάλντο. Ρονάλντο στάρει από δύσκολη μεριά ο corner. Corner, οκ. Να του Ρονάλντο κεφαλιά πάλι corner. Πολύ καλή ήταν η προσπάθεια. Πάμε άλλη μια εκεί πέρα. Πάμε άλλη μια εκεί. Κάμισε τον Ίσκο, όχι δεν μπορεί. Όχι ρε πουτάνα, δεν την περνάς, δεν την περνάς. Δεν την περνάς ρε πούστη, δεν την περνάς. Οκ, κινδυνέψαμε αρκετά. Όχι ρε μαλάκα, πώς πέρασε. Δεν έπρεπε να περάσει ρε μαλάκα, τι πήγε λάθος. Το γλιτώσαμε, corner. Corner, οκ. Τι κάνει, γιατί πέρασε από όλους η μπάλα. Όχι. Όχι, οκ, offside, cool. Ρονάλντο στο Ράσφορντ. Περνάει ο Ράσφορντ. Βγάζει στο Μέση. Μέση γυρνάει. Βγάζει Μέση. Κάποιος εκεί. Σουτ. Όχι ρε. Α, ήταν και offside. Καλά. Έλα, φτάνουμε στο 90. Θέλω να βάλω ένα γκολ. Μην πάει η παράταση, ρε πούστη. Θα είναι πολύ ψυχοφθόρο στην παράταση και τα πέναλτι. Έλα, πάμε τελευταία επίθεση. Όχι, ρε πούστη. Μου την έκοψαν. Όχι. Θέλει άμυνα τώρα. Θέλει καλή άμυνα. Μην γίνει καμιά μαλακία τώρα στο τέλος και χάσουμε στο τέλος την πρόκληση. Στο δοκάρι. Στο δοκάρι. Δοκάρι τελευταίο λεπτό, διώξτηνα. Πάμε παράταση. Πάμε παράταση. Αυτό το match αρχίζει να γίνεται πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε άλλη μία αλλαγή, οπότε θα την κρατήσω. Βασικά, να την κρατήσω να την κάνω. Δεν ξέρω, θα την κάνω ίσως στο ημίχρονο της παράτασης. Ναι, άμα δεν χρειαστεί κάπου. Όχι ρε μαλάκα. Όχι ρε πούστ. Λοιπόν, θα κάνω την αλλαγή. Παρόλο που έφαγα τον γκολ, σκεφτόμουν να κάνω την αλλαγή μόνο άμα βάλω γκολ ώστε να ενισχύσω άμυνα. Αλλά δεν πειράζει, θα βγάλω τον Φερνάντες, θα βάλω τον Αστόρι. Βασικά θα μπορούσα να κάνω και άλλα πράγματα. Δεν ξέρω, είναι καλύτερη λύση αυτή. Ναι, δεν έχω, δεν θέλω να βγάλω ούτε το μέσα του Ρονάλντο. Θα βγάλω τον Αστόρι και θα βάλω μέσα τον Φερνάντες. Ξέρω, θα βάλω τον Αστόρι, θα βγάλω τον Φερνάντες. Καταλάβατε τι εννοώ. Απλά για να κάνω την τελευταία μου αλλαγή. Φακ, τα πράγματα μόλις δυσκόλεψαν πάρα πολύ. Μέση. Σέντρα είναι εκεί ο Ράσφορντ. Δεν μπορεί ο Ράσφορντ, πετάει τον τεχέα και την μαζεύει. Νάτος, έλα, νάτος. Σουάρες, σουτάρες, Σουάρες, όχι, πολύ αδύναμο το σουτ, το γκόντραρε και ο άλλος. Δεν μπορεί και νομίζω ότι κάπου εδώ είναι που τελειώνει και το πρώτο μήχρονο της παράτασης. Ή έχουμε άλλη μια ευκαιρία, όχι, δεν έχουμε. Τέλος το πρώτο μήχρονο της παράτασης, 4-3. Της παράτασης, μαλάκα. Της παράτασης, 4-3 πίσω είμαστε. Που σημαίνει ότι πρέπει να βάλω τουλάχιστον ένα γκολ για να έχω ελπίδες να πάρω κάτι από αυτό. Να πάω μέσα στα πέναλτι και να νικήσω εκεί πέρα, ίσως. Έχω 15 λεπτά να σκοράρω οπωσδήποτε. Πάμε ρε πούστη, Ίσκο. Πάμε ρε μαλάκα, Σουάρες. Ο Μέση έχει πεθάνει, δεν ξέρω γιατί συνεχίζω να του δίνω. Δεν παίζει ο Μέση. Έλα, Μέση, πάμε ρε φούστη. Μέση είσαι, δεν μπορείς να το αφήνεις έτσι. Ίσκο. Στο Ρονάλντο. Γυρνάει ο Ρονάλντο, βγάζει τον Ίσκο. Ίσκο, σουτάρει ο Ίσκο. Καλό είναι το σουτ, πάει κόρνερ. Έχουμε ελπίδες στο κόρνερ. Πάμε ρε φούστη μου. Έλα, πάμε ρε φούστη. Πάμε ρε Ρονάλντο. Έλα ρε φούστη μου, γιατί βγήκε ο τερματοφύλακας και την έπιασε εκεί πέρα. 3 λεπτά έχουμε ρε γαμότο. Κοίτα τι κάνει τώρα γαμό. Άσε με ρε φίλε να παίξω, να προσπαθήσω τουλάχιστον 3 λεπτά που έχω ρε πούστη. Όχι, εντάξει, κατάλαβα. Κατάλαβα. Όχι ρε πούστη μου. Όχι ρε πούστη μου, για ποιο λόγο ρε γαμώτο. Ήταν καλή προσπάθεια, ήταν καλό ντέρμπι ρε πούστη, αλλά μου βάλε τον γκολ στην παράταση στην αρχή και με λύγησε. Δεν μπόρεσε, ήταν όλοι οι παίκτες μου πεθαμένοι, δεν μπορούσε κανείς να κάνει καλή κίνηση. Δυστυχώς, παρόλο που προσπάθησα αρκετά δεν τα κατάφερα, έχω και coin boost, γι' αυτό πήρα 1600 ευρώ. Coins στο μπούτσο. Δεύτερο συνεχόμενο draft που τελειώνω στο πρώτο match. Ένα ultimate loan player reward pack και δύο gold pack. Okay, για το μπούτσο. Okay, τέλεια. Κομπλέ. Αυτά για το σημερινό βίντεο. Πάλι ήταν δυστυχώς. Τι να κάνουμε. Τέλος πάντων, αυτά. Άμα σου άρεσε, κάνε ένα like. Τα ξαναλέμε με FIFA βίντεο όπως είπα από τις αρχές του νέου έτους. Μέχρι τότε θα μπουν κάποια βίντεο τα οποία πρέπει να δείτε γιατί θα σας αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά ξανά FIFA θα έχουμε από τις αρχές του 2018. Εκεί 2 του μηνός, λογικά 2 Ιανουαρίου το πρώτο FIFA βίντεο. Αυτά. Τα λέμε λοιπόν. Γεια σας.